Αν θέλετε να στήσετε ειδικό δικαστήριο στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τα έβαλε με αυτό το καθεστώς, όχι βάζοντάς τα με κάποιο συγκεκριμένο, αλλά γιατί θέλησε να δημιουργήσει ένα πλαίσιο νομιμότητας, το οποίο στο τέλος της ημέρας θα ήταν θετικό και για όλους τους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και θα ήταν ευνοϊκό, λυτρωτικό και για την όποια εξουσία, αν θέλετε. Διότι θα τα δείτε. Δεν είναι εδώ ο κ. Μητσοτάκης, ξέρω με ακούει. Πολύ γρήγορα θα τα δει τα αποτελέσματα αυτής της εύνοιας που δείχνει σήμερα. Διότι κανείς δεν είναι ευχαριστημένος, όσο και αν τον κανακεύει κανείς, όταν ξέρει ότι μπορεί όποτε θέλει να σου κάνει ζημιά. Και ξέρετε για κάτι, κύριοι συνάδελφοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αν για κάτι αισθάνομαι περήφανος αλλά και δυνατός πολιτικά, είναι ότι δεν χρωστάω σε κανέναν. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Ο κύριος Μητσοτάκης, να ξέρετε πόσους έχει που ερίζουν για το ότι εξαιτίας τους εξελέγει πρωθυπουργός. Πόσους έχει άραγε που ερίζουν μεταξύ τους για το ποιος έχει τη μεγαλύτερη ευθύνη.